Επίσκοπο, για την αγάπη σας πρώτα του Αγίου συνάδελφου και συλλειτουργού Αγίου Κρεπασίας και την αγάπη σας, να μνημονεύσω όμως και να ευχηθώ μαζί σας την αιωνία μνήμη του μακαριστού τώρα Επισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου αδελφού και συλλειτουργού Χριστοδούλου. Και να που πήρα αφορμή από την αυτή ευχή της Εκκλησίας, αιωνία η μνήμη, να κάνω σαν μικρή εισαγωγή για το θέμα δόγμα και ζωή. Σκέφτηκα να μην αντικαταστήσω το πρώτο σκέλος του θέματος, να μην πω δόγμα, αλλά να πω αλήθεια και ζωή. Βασικά περί αυτού πρόκειται. Τα δόγματα της πίστεως μας είναι η αλήθεια του Θεού, οι αλήθειες του Θεού, ως βάσης, θεμέλια και περιεχόμενο και σκοπός της ζωής μας. Λέμε λοιπόν αιωνία η μνήμη. Ο Άγιος Νεοφανής Επίσκοπος Άγιος Ελληνικής Εκκλησίας Νικόλαος Ακρίδος και Ζήτσης του Βελιμύροβιτς, σχολιάζοντας την φιλοσοφική αρχή, φιλοσοφικό δόγμα του Καρτεσίου του Δέκαρτ, σκέφτομαι άρα υπάρχω, όγι το έργο σου, λέει, μα το να σκέφτεσαι και να νομίζω ότι υπάρχεις, ξέρετε σε τι μοιάζει. Πάμε σε ένα χωματόδρομο, έρχεται αεράκι, κάνει ένα στρόβιλο σαν χώνη και νομίζει ο στρόβιλος αυτή η χώνη τα σκόνια και τα κομμάτια από ότι σκέφτονται, άρα υπάρχουν, ότι υπάρχουν. Σε λίγο φυσάει ο αέρας, διαλύεται και δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι θα γινόταν η ανθρώπινη σκέψη, η ανθρώπινη μνήμη, αν δεν υπήρχε ο ζωντανός Θεός που Αυτός θα μας σκέπτεται, μας έχει στη μνήμη Του. Θυμάστε πως η λέξη αλήθεια είναι το μη ξέχνασμα και πως ο Χάιντεγκερ βάσει αυτής δημιούργησε τη μεταφυσική του. Όλα αυτά όμως είναι ιδέες, σκέψεις, ιδεολογίες, να μην πούμε φαντασίες, διότι όλα είναι πεπερασμένα, φτάχτα. Ή και αν πάρουμε τις ιδέες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, Πλάτωνος και Πλωτίνου, ότι είναι αιώνιες ιδέες, αλλά είναι νεκρές. Ζωή δεν υπάρχει. Τον αντίον, οι ιδέες αυτές ως αιώνιες αρχές δεν θέλουν ζωή, διότι ζωή σημαίνει αλλαγή. Και κάθε αλλαγή, κάθε γίγνεσθε, δημιουργεί φτωρά και επομένως θάνατο, εξαφάνιση. Ή έστω ένα μετασχηματισμό σε κάτι άλλο, πάλι νεκρό. Αυτά χαρακτηρίζει και την όλη η ανατολική παράδοση που πάει σήμερα και στους χριστιανούς. Δυστυχώς έχουμε τα κατακρίσει την πίστη. Η σοφή της Ανατολής, η γκουρού ή αυτή της περισυλλογής του meditation ή άλλες yoga κλπ. Για να μας πούν βασικά ότι η ζωή είναι το κακό. Ο Βούδας έλεγε το βασικό κακό είναι η ζωή. Δυστυχώς και ο Φρόιντ στο τελευταίο του έργο πέραν των δύο αρχών της ικανοποιήσεως καταλήγει ότι η ύπαρξη, η ζωή είναι κακό. Είχε, να μην ασχολούμαι τώρα με αυτόν, πάντως κατέληξε ότι το είναι, το ύπαρξη διψάει, το μη είναι, διψάει ανυπαρξία. Είναι απόδειξη ότι ο Φρόιντ ήταν ψεύμα και ψεύτης και μάρτης ψεύματος, αποτυχία προσωπική, ένα άνθρωπος προσωπικά
πολύ προβληματικός, πολύ κομπλεξικός και Αλλά βασικά είναι σαν να συνιστάμε στα παιδιά, μη αγαπάτε διότι η αγάπη είναι καταστροφή, έτσι. Η αλήθεια μας, γυρίζω τώρα στο θέμα, είναι ότι ο Θεός είναι η αλήθεια, ο ζών και αληθινός Θεός. Δεν είναι μόνον αληθινός, αν έλεγε μόνον αληθινός, θα λέγαμε αιώνια αληθινός, σαν αιώνια ιδέα, σαν πρώτη ιδέα του Πλάτωνα, το αγαθόν ή το εν του Πλωτίνου. Αιώνια ιδέα, αιώνια αλήθεια, δεν έχει ζωή όμως. Είναι ζών και αληθινός Θεός. Γι' αυτό όταν ο Κύριος στην αρχιερατική προσευχή του, πηγαίνοντας μετά τον μυστικό δείπνο, καταβαίνοντας από τους Σιών προς την Γετσημανή και πρώτου πάθους, πρώτου σταυρού, έλεγε αυτή την ομιλία που κατέγραψε ο Άγιος Ιωάννης από το 13ο μέχρι τέλος του 17ου, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζεται η Μεγάλη Παρασκευή. Και τι λέει, είναι ακριβώς όποιος ήταν στους Άγιους Τόπους, άμα περπατήσετε από του Καϊάφα, τον οίκο από το Σιόν που ήταν το ανώγιο που έγινε μυστικό δείπνος, μέχρι την Γετσημανή περίπου μπορεί να διαβάζετε αργά όσο μιλάει κανείς αυτή την τελευταία ομιλία του Κυρίου. Αυτή δε έστην η αιώνιο ζωή, η αγκοινώσκωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλες Ιησού Χριστόν. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε την ερμηνεία, την λίγο συμπλήρωση του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου. Αυτή δε στην αιώνιον ζωή να γινώσεις, να σε αναγνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινόν Θεό εν τρισή υποστάσταση. Εννοεί εδώ όχι μόνο τον Θεό Πατέρα, ο Κύριος, όλη την Τριάδα. Και δεύτερο σκέλος της αιωνίου ζωής, δεύτερο θεμέλιο είναι και αυτόν που τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστόν. Θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος στην Αρεοπάγο μίλησε τους φιλοσόφους και ξεκίνησε από μία θρησκευτική προσέγγιση. Είδα κάτω στην αγορά το θυσίον πολλούς βωμούς των θεών και θαύμασα τη θρησκευτικότητά σας. Αυτό σημαίνει η λέξη, δεν έχει την δυσφημιστική που μετά απέκτησε εκεί. Στην ευσέβειά σας, στη θρησκευτικότητα σας των Ελλήνων. Και είδα και ότι αφιερώσατε ένα και στον άγνωστο Θεό. Αυτόν σας κηρύττω εγώ. Αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο. Αυτόν που έκανε από εξαιρός αίματος όλο το ανθρώπινο γένος.
Έπρεπε ο Αδάμ να κάνει την πορεία αυτή πολύ γρήγορα, όπως ξέρετε. Πίστευσε στον μάγκα, στον ψεύτη, στον ανθρωποκτόνο διάβολο. Με πολύ γελίο τρόπο πίστευσε. Δηλαδή, λες ότι ο Θεός αυτός είναι γιλιάρης. Άμα το πάρεις αυτό θα γίνεις ίσιος με αυτό. Τη μιζέρια Θεού παριστάνει ο διάβολος. Τον αυτόν του, την εικόνα του αυτού του, σερβίρει στην Εύα και στην... Και ήτανε και αφαιρείς και ακόμα νύπια. Δεν πέρασαν ακόμα την πείρα του σώντος Θεού. Γι' αυτό λένε οι άλλοι, Θεός δεν δέχεται πια τον αφαιρεί Αδάμ στον Παράδεισο. Μόνο δεδοκιμασμένο, περνώντας από την πορεία του Δευτέρου Αδάμ, από το Σταυρό, από το αίμα, εδάκρυα, από μετάνοια, από σταυρό που ανασταίνει. Μη φοβηθούμε τον Σταυρό, άνθρωπος είναι λίγο εγωιστής. Πολύ εγωιστής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν λείπει η αγάπη του Θεού, αν δεν είμαστε φιλότεροι, είναι διότι είμαστε φιλαθλοί. Η φιλαθλοί είναι το χειρότερο θάνατος κλείσιμος των αυτών που αυτούς μου, το παιδί μου και ξέρω εγώ και όλος ο κόσμος να γυρίζει γύρω μου. Αυτή είναι θάνατος. Ήδη εδώ θάνατος. Γι' αυτό το δόγμα η πίστη μας, η αλήθεια του Θεού που αποκαλύφθηκε αυτός, ανοίχθηκε αυτός, βγήκε από τον εαυτό του. Η συνάντησή μας, αυτός είναι ο Χριστός. Η συνάντηση αυτή αγκαλιά αυτή είναι η Εκκλησία. Και η ζωή μέσα στον ήχο του Θεού. Και για να το δείτε, τελειώνω παραπέμπω στον Απόστολο Παύλο, γράφοντας στον Τιμόθεο, λέει: αυτά λέω και γράφω για να γνωρίζετε, να ξέρετε πώς πρέπει να ζείτε στον ήχο του Θεού, την Εκκλησία που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό το αλήθεια αλλάξτε με τον Χριστό και θα δείτε ότι είναι και ζωή, η αλήθεια, ζωή και οδός. Και προσθέτει τώρα, σε τι είναι στήλος και εδραίωμα, σαν να βάλουμε άνω τελεία ή δύο τελείες. Και ομολογουμένος μέγα αισθητό της ευσεβίας μυστήριο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εκηρύχθη ο κόσμος, κλπ. Είναι ύμνος προς τον Χριστό σαρκωθέντα, προς τον αυτό το μυστήριο της πίστεως. Είναι μία μικρή ομολογία πίστεως και χώρος της ζωής. Αυτά και συγγνώμη λίγο άνω κάτω έχω ξεχάσει από χρόνια, δεν είμαι πια καθηγητής, να κάνω συστηματική έκθεση, αλλά να βάζω θέματα, να βάζω θεμέλια και να χτίζομαι παραπέρα μετέχοντας και εμείς όλοι σε αυτό το κτίσιμο, σε αυτή την οικοδομή. Έτσι, ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο για την εισήγηση του αυτή. Μας είπε πολύ ξεκάθαρα ότι το δόγμα ταυτίζεται με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος Τριαδικός Θεός αποκαλύπτεται εν Χριστώ Ιησού στον άνθρωπο και η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό είναι η δίωση αυτής της αλήθειας, η δίωση του δόγματος. Μέσα στον οίκο του, που είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Και λέγοντας τα αυτά, ο Σεβασμιότατος, θυμήθηκα εκείνο το χαρακτηριστικό γεγονός, το οποίο συμβαίνει κατά τη χειροτονία του ιερέως. Αμέσως μετά τη χειροτονία και κατά την ώρα της, και μάλλον μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, παίρνει ο επίσκοπος τον τίμιο Νάρτο και τον δίδει στον ιερέα που μόλις έχει χειροτονηθεί και τον βάζει στα χέρια του. Και τι του λέει? Παράλαβε την παρακαταθήκη τάφη. Ποια παρακαταθήκη? Τον Χριστό. Και πηγαίνει πίσω από την Αγία Τράπεζα και προσεύχεται. Και όταν μέλει, λέει, να πει πρόσωπο μετά για τη Αγία, έρχεται και φέρνει τον Χριστό την παρακαταθήκη εκεί που θα κοινωνήσει πλέον ο επίσκοπος και οι ιερείς και στη συνέχεια ο κόσμος. Αυτό δίνει η Εκκλησία, τον Χριστό.
Αυτός είναι το δόγμα και η ζωή των πιστών. Και αυτό καλούμαστε να έχουμε εμείς και να το δώσουμε μετά και στους άλλους. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Σεβασμιότατος να μας απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Παναγιώτη, το μικρόφωνο να... Στον κόσμο το μικρόφωνο. Υπάρχει εδώ. Για να μπορείτε να ακούγεται καλύτερα. Έχει ζητήσει εδώ ο πατήρ Διονύδης και μετά. Αλλά παρακαλώ οι ερωτήσεις να είναι σύντομες και σύντομες οι απαντήσεις για να κερδίσουμε χρόνο. Σεβασμιότατε και φιλέστατε, βάσει αυτό που είπατε τώρα τελευταία, όταν οι πιστοί κοινωνούμε με τον Χριστό ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός, δεν κοινωνεί ο Χριστός μαζί μας, αλλά εμείς κοινωνούμε με τον Χριστό. Ενσωματωνόμεθα εμείς στο σώμα του Χριστού και όχι ο Χριστός σε εμάς. Βάσει αυτών των οποίων είπε ο Σεβασμιότατος και εσείς θεωρήσατε. Μία πιο ευρεία εξήγηση πάνω σε αυτό, αν θέλετε. Ναι, έχουμε την αντίληψη και κληρονομήσει μάλλον από τη Δύση, δυστυχώς, να θεωρούμε την Άγια Κοινωνία ως ένα Άγιο, ως ένα μεδικαμέντο, ως ένα, ναι μεν λέει ο Άγιος Ιγνάτιος φάρμακον αθανασίας, αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι μετέχουμε στη ζωή, είμαστε αθάνατοι, αλλιώς θα μας φάει ο θάνατος. Αλλά ο Ιγνάτιος εκεί δεν εννοεί μόνο το μόριο που παίρνουμε, το νάρτο ολόκληρο, αλλά τη μετοχή στην Ευχαριστία, όσοι δεν μετέχουν, αυτή είναι στα χέρια του διαβόλου λέει. Και όταν συνερχόμαστε συχνά γύρω από τον Επίσκοπο ή όποιον αυτός αναθέσει, σε όποιον αναθέσει, τότε καταργούνται οι δυνάμεις του σατανά. Οι χριστιανοί πρώτων αιώνων τόσο καταλάβαιναν και ζούσαν την σημασία της ενότητας στην Εκκλησία, που πηγαίνανε σε συγκεντρώσεις και το συνομαλμάνανε. Το γράφει ο Άγιος Ιουστίνος Μάρτης. Για να γίνονται όλοι μαζί σε μία, οι ενορίες να ακόμα δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο επίσκοποι, διάδοχοι των Αποστόλων και μία εκκλησία παρηγούσα εν παντή τόπο, σε κάθε τόπο. Και σιγά σιγά αρχίζουν ενορίες και με πολλή δυσκολία η εκκλησία αφέθηκε τις ενορίες. Υπήρχε το φερμέντο, έπρεπε να πάνε από την αρχιερατική λειτουργία ένα κομμάτι να βάλουν στο Άγιο Ποτήριο των Ιερέων για να είναι έγκυοι. Τώρα αυτό είναι στο μνημόσυνο και στο αντιμνήσιο. Ξέρετε, Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, ότι και τι νέοι επίσκοποι μας αποσύρουν όλα τα αντιμνήσια και βάζουν τα δικά τους με υπογραφή, διότι αυτό φυλάει ο ιερέας, να φυλάει το αντιμνήσιο, την υπογραφή του. Αυτή την εντολή που δεν μπορεί να τελειώσει τη λειτουργία. Γι' αυτό η βασική λειτουργία, η πλήρης αρχιερατική λειτουργία. Και εκεί πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα, ας πούμε, που ξέρετε ο λαός, εμείς όλοι οι άλλοι μετέχουμε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας μην παρατείνω εκεί. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο προσφέρον, ο προσφερόμενος, ο μεριζόμενος, ο διεδόμενος και κοινωνούμενος. Εμείς μετέχουμε σε αυτόν, δεν τον μοιράζουμε αυτόν. Και λέει ο Καβάσιλας πολύ ωραίο, αν μπορούσαμε την ώρα της κοινωνίας να δούμε, θα ήταν σαν μέλισσα. Γύρω από την Μέλισσες, γύρω από την Βασίλισσα, ή εγώ βάζω το σύγχρονο παράδειγμα. Αν είχαμε ένα δυνατό μαγνήτη εδώ, που είναι ο Αμνός, που είναι ο Χριστός, και εμείς παίρνουμε τα κομμάτια, τα μόρια, τα ψίχουλα από μέταλλο, ξέρετε. Δεν τα αρπάζουμε εμείς και να ανταγκώνουμε το μέταλλο, το μαγνήτη, για να το κομματιάσουμε. Αυτός θα μας ενώσει όλους. Και θα γίνουμε ένα μαζί του. Λοιπόν, έτσι ο Χριστός. Αυτός έτσι ενώνει την Εκκλησία, ενώνει εμάς και κοινωνώντας ή αποφεύγοντας την κοινωνία, μετέχουμε ή γίνουμε ακοινωνικοί. Η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν στην αρχαία Εκκλησία και στους κανόνες. Όποιος τρεις Κυριακές δεν κοινωνούσε, αφορίζεται για ένα διάστημα. Ή να πάει να μην κοινωνήσει. Και αυτό τιμωρείται σε τρεις εβδομάδες. Γιατί η Κύριε δεν μετέχει.
ήρθανε μετά. Και καλά κάνανε επειδή ήταν ενετοκρατία, σταυροκρατία, τουρκοκρατία και. Αλλά ήταν και εσείς, οι οποίοι βάζουν ένα σωρό ευπόδια, προϋποθέσεις για να κοινωνήσουν προς Θεού. Και βρήκαν, επινόησαν 7 μέρες να κοινωνήσει, να νηστεύει. Δεν υπάρχουν 7 μέρες. Σαββατοκύριακο δεν είναι νηστεία. Ο υπέμενε να νηστεύσει. Αλλά δεν μπορεί να βάλει ο σώρος. Και η εξομολόγηση δεν είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για τέτοια κοινωνία. Αυτή, διότι, κύριε Παπά μου, θες σόκι καλά να με μαρτωρώσει για να ζητήσει να εξομολογηθώ. Άσε το να έρθω εγώ να κάνω την προσφορά μου, να κάνω την κοίηση εχαίω ενώπιον μου την προσευχή σαν νερό από κουβά, χύνω κάτω. Αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν χρειάζεται γενιστία και εξομολόγηση. Ούτε πάλι να πάνε πολλά ερωτήσεις. Άλλοι πάνε σαν στη σούπα. Να κοινωνήσουν, λέω, τι να κουτάει η σούπα θα πάρεις. Τρώνε, πώς θα το πούμε, μεθάνε και ούτω καθεξής. Αυτή η χαλάρωση δεν σημαίνει ότι πρέπει τις ακρότητες να κρατήσω, αλλά λειτουργία είναι ταυτότητα της Εκκλησίας. Εκεί φανερώνομαι ότι ανήκουμε σε αυτή τη βασιλεία του Θεού, στο τραπέζι του Κυρίου, και αν τέλειωνε εκείνη τη στιγμή η ιστορία, θα βρεθόμασταν γύρω από το τραπέζι του Κυρίου. Και εκεί θα υπάρχουν μη δημένοι με ρούχα. Είναι γεγονός, αυτό είναι φρικτό μυστήριο. Μας συνταράζει. Αλλά ζωή με τε. Οπότε, ενώνοντας εμάς, μάλλον συμμετέχοντας, συγκοινωνώντας, γινόμαστε σύσσωμοι ενσωματούμενοι του Χριστού. Μην ξεχνάμε την άλλη διάσταση. Ότι αμέσως και με τους άλλους. Οι αγιορείτες λένε όποιος δεν μιλάει με τον άλλον απαγορεύεται να λέει το Πάτερ ημών. Το συγχώρησε όπως εγώ συγχωρώ. Αλλά θα πρέπει να απαγορεύεται και να κοινωνεί. Είχα εγώ δύο γιαρείς. Ήταν εγκαταλειμμένη Μητρόπολη και λειτουργούσανε πατέρες μου, δεν μιλούσαν. Μόλις ήλθα σε αυτή την περιοχή τους μάζεψα, είχαν την καντιδί με περίμενα. Ξεκινάμε την λειτουργία, λέω, έλα να σταύρω συγχωρηθείτε, να φιληθείτε, αλλιώς το κάνω τεράστα και από τα άραφια και θα φύγετε. Κοίτασαν οι άλλοι γιαρείς που το είπαν. Θέλετε να επαναλάβω, λέω. Αμέσως πήγανε και από τότε δόξα τω Θεώ. Πώς μπορεί να πας χωρίς να έχεις τον άλλον, είναι Χριστός ο άλλος. Είναι αδελφός σου, μέλος του Χριστού. Υπάρχει βέβαια στο λαό παροιμία. Πάμε να κοινωνήσουμε και σπροχνιόμαστε, αυτό είναι ορθόδοξο, αναφέρετο. Και λέει, έννοια σου κύριε Κατίνα, να κοινωνήσω και να σε ταγκοποιήσω μετά. Είναι αυτά ανθρώπινα, πώς θα το πούμε, αλλά αυτά δείξουν μια ζωή. Δεν είναι, πώς θα το πούμε, και να σου πει πίσω, ως παιδιά πηγαίναμε στο χωριό. Σπάνια κοινωνούσαμε, αλλά πηγαίναμε όμως και εκεί σπροχνιόμαστε να πάμε πρώτοι να κοινωνήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλά έδωσες, πάτε. Διαστάσεις του Χριστός Εκκλησίας. Θα το πω την επόμενη φορά, τώρα λέω μόνο. Ο Χριστός έγινε ένας από εμάς. Προσωπικά, υποστατικά, ιδιωτικά, ας το πούμε έτσι. Ιδιοπροσωπικά είναι ένας και μοναδικός. Ο Υιός του Θεού, Κύριος του ανθρώπου, ο Υιός του Πατέρου, ο μόνος Άγιος, ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός. Αλλά ταυτόχρονα ο Χριστός είναι και συλλογική προσωπικότητα. Στους ψαλμούς και στην Καινή Διαθήκη στον ο Ιωάννης, όταν μιλάει για τον έκτο κεφάλαιο, κοίταξε, ο Ιωάννης δεν έχει μυστικό δείπνο, αλλά έχει το έκτο κεφάλαιο ομιλία στην Καπερνάου. Υπάρχει ακόμα συνεργοποίηση αυτή, σαν ελίπιο, αλλά πολύ ωραία. Μιλάει για τον άκτο της ζωής, μιλάει, αυτή ήταν ομιλία του για την Ευχαριστία, που οι άλλοι ευγενείς δεν το γράψαν. Λοιπόν, είναι και που λέει ο Άγιος Παλαμάς, μύριο υπόστατος Χριστός ως Εκκλησία. Ταυτίζεται ο Χριστός με την Εκκλησία, όχι με τον Πάπα, ούτε με τον Προτεσταντικό, ο καθένας εγώ, ο Σαββιόρ μου, ο Σωτήρας μου, ο Ιησούς και εμείς οι δύο, και θα είναι η αιωνιότητα σε απομονώσει, θα εγώ, εσύ έχεις τον μύθος, και δεν έχουμε μεταξύ μας. Δεν θυμάστε τον Δοστογεύσκη, το ωραίο κεφάλαιο του Κανάν, του Καλιλαίας, όσο αλλιώς ο καημένος λυπημένος που πέθανε ο διάδοντας. Κορίτερε ο άλλος, ο ιερομόναχος της Μονής, ο
αυτός ο Άγιος και άρχισε να βρωμάει, ο Μωυσής και άρχισε επίσης να βρωμάει. Γιατί ανθρώπινο είναι, αλλά ο Θεός μας και λυπήθησε και κοιμήθησε. Και διαβαζόταν το Ευαγγέλιο γάμος της Κανάς Γαλλίας και βλέπει, ανοιγόταν ο ουρανός και βλέπει το Στάρι στο γάμο της Γαλλίας και το Χριστός σαν ένα μεταξύ μας. Είδατε στις τοιχογραφίες του γάμου της Κανάς Γαλλίας, ο Χριστός δεν είναι καν στο κέντρο, είναι νεονύφη στο κέντρο. Και είναι στο κέντρο. Αυτή παριστάνονται τον Χριστό και την Εκκλησία. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Χριστός είναι πρώτος μεταξύ μου, τελευταίος μεταξύ μου, το κέντρο. Ο εν πάση πρώτος και πρωτεύων και πρωτότοκος εμπολής αδελφής. Έτσι.